Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την τιμή να μιλήσω σήμερα στη σημερινή συγκέντρωση. Λέγομαι Χρήστος Χρήστου, εργάζομαι ορτάσκαλος σε Γερμανικό Σχολείο στο Βερολίνο και είμαι εδώ για να εκφράσω τη στήριξή μου στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όπως πολλά άτομα εδώ, έχω ζήσει τα περισσότερα χρόνια στη ζωή μου στη Γερμανία και όχι στην Ελλάδα. Ήρθα στη Γερμανία το 2000, στα χρόνια των δίθεν παχιών αγελάδων. Και αν υπάρχει ένα πράγμα που έχω επιθυμήσει από την Ελλάδα, και εδώ θα συμφωνήσουν οι φίλοι μου που ήρθαν την εποχή της κρίσης, αυτό είναι η αγωνιστική διάθεση του λαού μας. Μια αγωνιστική διάθεση η οποία χωρίς την καθοριστική συμβολή του ΚΚΕ δεν θα ήταν ποτέ τόσο αστήρευτη, αποφασιστική και αξιοθαύμαστη. Στη Γερμανία, δυστυχώς, οι εμπειρίες μας ως αγωνίστριες αγωνιστές ήταν πολλές φορές απογοητευτικοί. Εγώ πολιτικοποιήθηκα στα φοιτητικά μου χρόνια στο πλαίσιο ενός ειρηνευτικού κινήματος με καθαρές μαξιστικές λενινιστικές αναφορές. Σημειώσαμε κάποιες μικρές νίκες, αλλά δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε τη συνολική πορεία της Γερμανίας προς τον μιλιταρισμό και το χειρότερο, την υποταγή ενός ευρύ φάσματος του πληθυσμού στις υπεραλιστικές προσταγές. Μετά το τέλος του διδακτορικού μου στη φυσική, μετακόμισα στο Βερολίνο και εντάχθηκα στη Λίνκε. Η Λίνκε δυστυχώς δεν είναι ένα αριστερό κόμμα. Τουλάχιστον δεν είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να ενώσει και να δυναμώσει τα λαϊκά κινήματα και να τα οδηγήσει στην ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και αυτό το οποίο οδήγησε στην αποχώρησή μου ήταν οι αγώνες μας για την κοινωνικοποίηση των σπιτιών στο Βερολίνο. Η όλη ιστορία ξεκινάει το μακρινό 2002-2004, όταν το κρατήριο του Βερολίνου ξεπουλάει γύρω στα 65.000 διαμερίσματα. Η ελεύθερη αγορά έκανε το θαύμα της και 15 χρόνια αργότερα, το 2019, οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί. Ο κόσμος, βλέποντας αυτή τη βία επέλαση του κεφαλαίου, κινητοποιήθηκε και αρχίζει να απαιτεί την ενεργοποίηση του άρθρου 15 του Συντάγματος, που προέβλεπε την απαλωτρίωση των μεγαλύτερων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων στο Βερολίνο. Εκείνη την εποχή ήμασταν κάθε μέρα στους δρόμους. Πορείες, κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες. Χρειαζόμασταν 200.000 υπογραφές για να καταφέρουμε να ενεργοποιήσουμε το δημοψήφισμα. Οργανωθήκαμε στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας μας, στις καφετέρειες, αλλά και στα μπαρ, με σκοπό να μαζέψουμε τις απαιτούμενες υπογραφές. Μετά τη δουλειά μας, κάθε μέρα και κάθε Σαββατοκύριακο ήμασταν στον δρόμο και μιλούσαμε με τον κόσμο. Συναντιόμασταν και σχεδιάζαμε πώς θα μπορούσαμε να ενώσουμε τα διαφορετικά κινήματα. Εκείνη την εποχή στο Βερολίνο είχαμε και τις μαρικές απεργίες των υγειονομικών στο Σαριτέ, παραδείγματος χάρη. Ήταν μια περίοδο στην οποία τα αστικά γερμανικά κόμματα μας πολέμησαν με κάθε δυνατό τρόπο. Ταυτόχρονα ήταν μια περίοδο στην οποία παλεύαμε και το χαιρόμασταν. Όταν μας έλεγαν ότι αυτό που θέλαμε ήταν κομμουνιστικό, ακόμα και άτομα μας σε σοσιαλδημοκρατική αντίληψη έλεγαν ναι, και τι με αυτό. Τέλη Ιούνιου είχαμε καταφέρει να μαζέψουμε πάνω από 300.000 υπογραφές. Και έτσι φτάνουμε στις διπλές εκλογές για την τοπική κυβέρνηση. Φτάνουμε στις διπλές εκλογές για την τοπική κυβέρνηση και το δημοψήφισμα, το οποίο και κερδίσαμε ένα ποσοστό κοντά στο 59%. Η Λίνκε παίρνει ένα υψηλό διψήφιο ποσοστό και αρχίζει τις διαπραγματεύσεις για συγκυβέρνηση με S5 και Πρασίνους. Είναι ξεκάθαρο από εκείνο το σημείο ότι η ηγεσία του κόμματος καπηλεύτηκε ένα γνήσιο κίνημα διεκδίκηση από τα κάτω. Η κατάσταση θυμίζει με πάρα πολλούς τρόπους την πολιτική πορεία του 2015 στην Ελλάδα. Και ως γνωστόν, η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και μετά σαν φάσα. Μαζί με πολλά άλλα άτομα δεν περιμέναμε τη φάσα και αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε. Η πορεία διάλυσης του Λίνκε και παράλυσης ενός από τα σπουδαιότερα κινήματα στη Γερμανία μετά το 1990 είχε ήδη αρχίσει. Όλη αυτή η ιστορία έχει όμως και τα θετικά της. Εμένα, παραδείγματος χάρη, μου δόθηκε δυνατότητα να γνωρίσω και μετά να συμπορευτώ με άλλους νέους μέσα στο κίνημα που σκεφτόμασταν με τον ίδιο τρόπο, ανάμεσα τους και πολλούς Έλληνες. Και σήμερα, απευθυνόμενος προς τα εσάς, θα ήθελα να μεταφέρω το θαυμασμό αυτής της μικρής αλλά ταξικά συνειδητοποιημένης ομάδας νέων ανθρώπων του Βερολίνου απέναντι στο ΚΚΕ. Οι αναλύσεις του κόμματος για τις διεθνείς εξελίξεις αποτελούν σημείο αναφοράς και ένα ισχυρό στήριγμα όταν οργανώναμε τις αντιπολεμικές μας πορείες τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Παλαιστίνη. Ειδικά στη τελευταία περίπτωση, όπου δεχτήκαμε μια άνευ προηγουμένου στοχοποίηση, σταθερές και καθαρές θέσεις του ΚΚΕ λειτουργούν ως πυξίδα σε ένα τόσο τοξικό πλαίσιο δημόσιας συζήτησης. Αλλά και στο συνδικαλιστικό τομέα, ένας τομέας ο οποίος πρέπει να αναδιαμορφωθεί ριζικά στη Γερμανία, το παράδειγμα του ΚΚΕ είναι λαμπρό. Για να το θέσουμε απλά, αυτό που χρειάζεται η γερμανική εργατική τάξη είναι να πάμε.
Πρέπει να αφήσουμε πίσω τις συνδικαλιστικές εξουσίες, οι οποίες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως διαμεσολαβήτριες ανάμεσα στην εργοδοτική και την εργατική πλευρά. Οι οποίες αναζητούν την έννοια ταξική συνείδηση στα λεξικά. Οι οποίες δεν παρήχαν καμία βοήθεια σε εποχικούς εργάτριες και εργάτριες από τη Ρουμανία όταν ξεσηκώθηκαν πριν από 2 χρόνια, εδώ, στη Βόρεια Ρουμανία, Βεσπαλία. Οι οποίες όμως ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να λειτουργούν πυροσβεστικά, καταπνίγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική διεκδίκηση. Και τις οποίες κατά καιρούς καλούμαστε να ευχαριστήσουμε για τα ψίχολα διαβίωσης που μας εξασφαλίζουν. Χρειαζόμαστε εδώ στη Γερμανία ένα συνδικαλιστικό κίνημα με πολιτική προοπτική. Ένα κίνημα που να μας βοηθάει να καταλάβουμε τη δύναμή μας. Όπως έκανε το ΠΑΜΕ με τις πορείες των διανομέων, στην αρρωγή τους στους εργάτες γης στην Ηλία, αλλά και στο κίνημα κατά των εξώσεων. Περαιτέρω, χρειαζόμαστε ένα κόμμα που να καταφέρει να ενώνει τα διαφορετικά κινήματα των εργαζομένων στα νοσοκομεία, των φοιτητών κατά των πολέμων και του υπεραλισμού, της νεολαίας για την κρατικοποίηση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των δασκάλων που απεργούν για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και το πιο σημαντικό, να τους δίνει και ένα πολιτικό προσανατολισμό και όραμα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε την ισχυρότερη καπιταλιστική τάξη στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ένα ισχυρό κουκουέ στις επόμενες εκλογές σημαίνει ισχυρό λαϊκό κίνημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, αλλά και την Ευρώπη ολόκληρη. Ευχαριστώ πολύ.